Ωραία. Και πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο απευχόμαστε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε τελικά για την ύφεση στην Ευρωζώνη. Είχαμε χθες τα στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα Αυγούστου. Είναι τα προκατακτικά στοιχεία. Ναι. Και είδαμε ότι η μεταποίηση βούλιαξε ακόμη πιο βαθιά σε ύφεση. Είναι με βάση το δείκτη της S&P Global, ο οποίος έχει ως ορόσημο το 50, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρήκνωση. Ο δείκτης λοιπόν για τη μεταποίηση έπεσε πολύ πιο κάτω από το 50. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών, που μέχρι τώρα ήταν ένα αντίβαρο στη συρρήκνωση της μεταποίησης, βλέπουμε και αυτόν να μπαίνει σε μια στασιμότητα. Φτάνει δηλαδή ο δείκτης κοντά στο 50, ανησυχητικά κοντά στο 50. Η ζήτηση υποχώρησε με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάρκεια 8 μηνών και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να έχει ο πυρήνας, η Γερμανία δηλαδή, όπου είδαμε ότι η γερμανική οικονομία συρρυκνώθηκε 0,1% στο δεύτερο τρίμηνο και οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συρρύκνωση 0,2% και στο τρίτο τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπει σε μια τεχνική ύφεση, αν υπάρχει συρρύκνωση επί δύο συνεχή τρίμηνα, μπαίνει μια οικονομία σε τεχνική ύφεση. Μάλιστα. Και επίσης και η Γαλλία, και στη Γαλλία η μεταποίηση μπήκε ξανά σε ύφεση γιατί είχε δεχθεί ένα προσωρινό στήριγμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm. Έφυγαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το έχασε το στήριγμα αυτό. Σωστά. Και γενικά, Ανέστη, στη Γερμανία έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, μεγάλη συζήτηση για την αποβιομηχανοποίηση και τι μέτρα θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα.